Ένα ενδιαφέρον μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών πραγματοποιείται στο Πανεπιστήμιο Πατρών με τη συνεργασία των τμήματων Ιατρικής, Φαρμακευτικής και Χημίας. Ονομάζεται Ιατρική Χημεία και ως απότερο στόχο του έχει τη δημιουργία νέων καινοτόμων φαρμάκων. Η ανάπτυξη ενός φαρμακευτικού προϊόντος γίνεται με τη συνεργασία, είναι διεπιστημονική και γίνεται με τη συνεργασία ερευνητών από τους χώρους της χημίας, της ιατρικής, της βιολογίας, της φαρμακευτικής. Η ανάπτυξη ενός προϊόντος ξεκινά από ένα χημικό εργαστήριο όπου χημικοί της κατηγορίας, όπως ονομάζουμε χημικοί της ιατρικής χημίας, συνθέτουν το μόριο, αυτή τη σύνθεση, και εν συνεχεία αποτιμάται η βιολογική του δράση σε βιοχημικά, σε βιολογικά, σε βιοιατρικά εργαστήρια, προκλινικά, σε πειραματόζωα, για να δούμε τη φαρμακευτική του δράση, δηλαδή αν είναι αντιπερτασικό, αν είναι αντικαρκυνικό ή αν έχει μια άλλη φαρμακευτική δράση. Το πρόγραμμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα αν κανείς συνυπολογίσει τα στοιχεία για τη δραστηριότητα στον χώρο του σχεδιασμού νέων φαρμάκων σήμερα στην Ελλάδα. Σήμερα στην Ελλάδα ο σχεδιασμός των νέων φαρμάκων γίνεται από πολλές ερευνητικές ομάδες που είναι στα πανεπιστήμια, σε ακαδημαϊκούς χώρους, σε ερευνητικά ινστιτούτα και σε μικρές spin-off εταιρείες. Όπως ξέρετε, ένα καινούριο φάρμακο από την ώρα που θα σχεδιαστεί μέχρι την ώρα που θα βγει στο φαρμακείο, στο ράφι του φαρμακείου, κουβαλάει πίσω του και πάνω του μια επένδυση κοντά στο 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Άρα, καταλαβαίνετε, δεν είναι καθόλου απλό. Είναι δουλειά η οποία, εάν αξιοποιηθεί, που πρέπει να αξιοποιηθεί κάτω από τις παρούσες ειδικά συνθήκες, έχει να προσφέρει μια τεράστια προστιθέμενη αξία στη χώρα μας. Το δυστύχημα είναι ότι η ελληνική φαρμακοβιομηχανία από τις συνθήκες, από την ιδιαιτερότητα της φαρμακευτικής αγοράς, δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν τέτοιου είδους επενδύσεις. Εκείνο που μένει, πάνω απ' όλα κατά τη γνώμη μου, είναι να αποφασίσει κάποτε η πολιτεία να δώσει την προτεραιότητα μπροστά σε αυτή τη διαδικασία. Θέλω να πιστεύω ότι η καινοτομία είναι κάτι το οποίο λείπει από την πατρίδα μας και είναι ένα εργαλείο το οποίο, μάλλον με το οποίο μόνο μπορεί να ξεπεράσει την δεδομένη κρίση. Σε κάθε περίπτωση πάντως, εγώ πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα μπούμε σε αυτή την τροχιά. Είναι πολύ φυσικό να θέλει κάποιος να αξιοποιήσει το ερευνητικό δυναμικό που έχει η πατρίδα μας στο χώρο αυτό και θα πρέπει αυτό το πράγμα, δεν έγινε χθες, ας γίνει τουλάχιστον σήμερα. Η αρχή έγινε κάπου το 1980 στο Πανεπιστήμιο του Κάλγαρι, ενώ σήμερα τη σκυτάλη έχει αναλάβει δυναμικά το Πανεπιστήμιο Πατρών. Από τα πρώτα χρόνια της ακαδημαϊκής μου καριέρας, τη δεκαετία του 80, όταν επέστρεψα από τον Καναδά, από το Πανεπιστήμιο του Κάλγαρι, ως επίκουρος καθηγητής στο τμήμα χημίας, ήθελα την έρευνά μου, τη βασική έρευνα που έκανα τότε, να τη μετατρέψω σε εφαρμοσμένη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τότε να φτιάχνουμε πεπτίδια με στόχο να τα μετατρέψουμε σε μιμητές, έτσι τα λέμε, τα οποία αυτά μπορούν να είναι φαρμακευτικά προϊόντα για την υπέρταση, με βάση μια πρωτεΐνη που λέγεται αγκιοτενσίνη. Στη συνέχεια, το 1994, περιέλαβα μέσα στα project συνθέσεις μιας πρωτεΐνης που λέγεται μυελίνη, που εμπλέκεται στη σκλήρυνση καταπλάκας, στην έρευνα για την ανοσοθεραπεία, με προοπτική να κάνουμε προϊόντα στην αντιμετώπιση αυτής της πολύ σκληρής ασθένειας. Η ερευνητική ομάδα ασχολείται επίσης με πεπτίδια όπως είναι η εκρητική ορμόνη των γονατοτροπινών, στην έρευνα για τον καρκίνο, και η θροβίνη στην έρευνα που έχει σχέση με την αγκιογένεση. Αυτά είναι τα ερευνητικά project που έχουμε στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα, μεταξύ άλλων πολλών βέβαια. Η καλή συνεργασία και η αλληλοσυμπλήρωση μεταξύ των τριών τμήματων είναι βασικά στοιχεία που βοηθούν στην εξέλιξη του πρωτοποριακού ερευνητικού έργου. Το πανεπιστήμιο μας, το Πανεπιστήμιο Πατρών, είναι ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει υψηλοτάτου επίπεδου εκπαίδευση, όχι μόνο σε προπτυχιακό αλλά και σε μεταπτυχιακό επίπεδο. Ένα από τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών για το οποίο είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι είναι το διαδραματικό πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην ιατρική χημεία. Το
πρόγραμμα αυτό έχει χαρακτηριστεί σαν πρόγραμμα αριστείας και δεν είναι βεβαίως τυχαίο το γεγονός ότι έχει λάβει και τον χαρακτηρισμό Euromaster, ένα τίτλο που από όσο γνωρίζω είναι το πρώτο μεταπτυχιακό στη χώρα μας που τον έχει λάβει. Το ότι το μεταπτυχιακό αυτό είναι μεταπτυχιακό αριστείας δεν είναι ένα τυχαίο γεγονός. Καταρχήν να θυμίσω ότι βασίζεται σε τρία τμήματα. Στο τμήμα χημείας, στο τμήμα φαρμακευτικής και στο τμήμα ιατρικής. Από όπου και αντλεί τους υποψήφιους μεταπτυχιακούς φοιτητές. Και τα τρία αυτά τμήματα διακρίνονται για το υψηλό εκπαιδευτικό τους έργο, αλλά και για την έρευνα που κάνουν. Διάγουμε την εποχή της διεπιστημονικής δραστηριότητας και στο πλαίσιο αυτό το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Ιατρική Χημεία εκπαιδεύει τους μεταπτυχιακούς φοιτητές σε ένα περιβάλλον βαθιά διεπιστημονικό, το οποίο περιλαμβάνει σχεδιασμό ουσιών με φαρμακευτικό ενδιαφέρον, χημική σύνθεση, χημική ανάλυση, φαρμακολογικές και τοξικολογικές μελέτες, με απότερο σκοπό την παρασκευή, τη δημιουργία φαρμακευτικών προϊόντων. Και αν για τους χημικούς και τους φαρμακοποιούς η συμμετοχή στο πρόγραμμα θεωρείται αυτονόητη, ποιο είναι το όφελος για τους επιστήμονες υγείας? Οι γιατροί βλέπουν καθημερινά μια σειρά από ασθενείς που έχουν διάφορα προβλήματα, ταλανίζονται από διάφορες ασθένειες και ουσιαστικά ψάχνουν να βρουν ερεθίσματα για να μπορέσουν και αυτοί να βοηθήσουν να βάλουν ένα λιθαράκι στη σύγχρονη έρευνα. Η ιατρική χημεία είναι ένα μεταπτυχιακό που μπορεί επί της ουσίας να τους δώσει τη δυνατότητα διάφορες σκέψεις που έχουν, διάφορες ερευνητικές ιδέες, να τις κάνουν πράξη και να συνδιαλλαγούν με συναδέλφους τους και να βρουν μια κοινή συνισταμένη για ζητήματα της καθημερινής ιατρικής πράξης. Απότερος στόχος της έρευνας δεν είναι άλλος από την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο. Η συμμετοχή της ιατρικής σχολής είναι τα τελευταία δύο χρόνια μετά απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και ο λόγος είναι προφανής. Το μεταπτυχιακό αυτό πρόγραμμα έχει να κάνει με την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων, καινούριων φαρμακευτικών προϊόντων. Και τα προϊόντα αυτά, όπως καταλαβαίνετε, έχουν εφαρμογή σε νοσήματα. Νοσήματα τα οποία περιλαμβάνονται στις δραστηριότητες της ιατρικής σχολής. Και μάλιστα είναι και νοσήματα τα οποία είναι σημαντικά νοσήματα. Και πρέπει να γνωρίζουμε όλοι ότι σημαντικό νόσημα στην ιατρική είναι ένα νόσημα πρώτον που είναι πολύ συχνό στο γενικό πληθυσμό και δεύτερον που έχει μεγάλη σημασία για την ανθρώπινη ζωή. Είναι κρίσιμο δηλαδή για την ανθρώπινη ζωή. Τα συγκεκριμένα λοιπόν φαρμακευτικά μόρια, προϊόντα τα οποία έχουν σχεδιαστεί και τα οποία διερευνώνται μέσα από αυτή την ερευνητική προσπάθεια του μεταπτυχιακού προγράμματος, αφορούν νοσήματα τα οποία έχουν και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά. Δηλαδή είναι και πολύ συχνά για τον γενικό πληθυσμό και είναι και πάρα πολύ σημαντικά για την ανθρώπινη ζωή. Από αυτή την άποψη λοιπόν, η συμμετοχή της ιατρικής σχολής έχει να κάνει με την απαρτίωση του όλου αυτού προγράμματος και προς κλινικές εκφάνσεις, κλινικές δραστηριότητες, όπως είναι αυτά τα νοσήματα που λέμε, και γιατί τα μέλη της ιατρικής σχολής με την εμπειρία που διαθέτουν μπορούν να βοηθήσουν τη συνολική αυτή προσπάθεια προς την κατεύθυνση που είπαμε. Η συμμετοχή της ιατρικής δίνει και μεγάλη κοινωνική διάσταση στην έρευνα αυτή, γιατί περνάει από το ερευνητικό στάδιο στην κλινική εφαρμογή που αφορά την καθημερινότητα, τα προβλήματα υγείας του πληθυσμού, τη θεραπεία μεγάλων ομάδων του πληθυσμού και αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει και έτσι μια διασύνδεση ανάμεσα στο πανεπιστήμιο και στην κοινωνία. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών Ιατρική Χημεία είναι το πρώτο στην Ελλάδα που του έχει απονεμηθεί η διάκριση Euromaster. Είναι ένα πρόγραμμα που έχει αποφοιτήσει ένα σημαντικός αριθμός φοιτητών με μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης και διδακτορικά διπλώματα. Επίσης, έχει διακριθεί από κοινωνικούς φορείς λόγω του έργου που παράγει, το οποίο δημοσιεύεται σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Έχει οργανώσει 13 συνέδρια, όπου εκεί έχει κορυφαίους προσκεκλημένους, νομπελίστες, όπως ήταν ο James Watson, ο Jean Marlin και ο Andrew Sally. Η ομάδα ετοιμάζεται ήδη για το επόμενο μεγάλο της βήμα. Την έγκριση εντός του 2013 των κλινικών δοκιμών από τους Διεθνείς Οργανισμούς Υγείας. Ο μεγάλος στόχος αυτής της έρευνας, αυτής της προσπάθειας πολλών χρόνων,
τον έχουν ονομάσει εθνικό στόχο, γιατί θα φέρει μεγάλη ανάπτυξη εάν αυτό το προϊόν κάποια στιγμή βγει έξω στην υπηρεσία της ιατρικής και της υγείας. Είναι η έγκριση κλινικών δοκιμών για τη σύνθεσή μας που ονομάζεται Ελμιελίνη. Είναι ένα προϊόν το οποίο έχει προέλθει από μελέτες μιας πρωτεΐνης της μυελίνης του εγκεφάλου που εμπλέκεται στις κλίνες καραπλάκας. Ο φάκελος θα υποβληθεί το 2013. Ελπίζω να πάρουμε την έγκριση των κλινικών δοκιμών. Και ένας επόμενος στόχος είναι να προχωρήσουμε σε έγκριση κλινικών δοκιμών για δύο συνθέσεις μας στην αντικαρκυνική έρευνα και ένα προϊόν κατά της υπέρτασης διαδερμικής χορήγησης. Ευχή όλων μας δεν είναι άλλη από την ευόδοση των σχεδίων τους.